Και πολύ γρήγορα καλημερίζω τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, εύχομαι καλή χρονιά κύριε Πρωτοσάλτε, με υγεία. Με υγεία, να χαίρεστε την οικογένειά σας, σύζυγο, παιδιά και την αδέλφια κτλ. Να είσαστε αν καλά. Αν επιτρέπετε μια πολύ μικρή παρατήρηση στο προηγούμενο θέμα. Βεβαίως. Στην Ορθοδοξία υπάρχει όμως και η λεγόμενη ομολογία πίστεως. Ναι. Και η ομολογία είναι και δημόσιο θέμα, δεν είναι μόνο ιδιωτικό. Καλά. Μπορεί κάποιος να μην θέλει να το κάνει. Ναι, ναι, αυτό είναι δικό θέμα. Ναι. Αλλά όχι ότι όποιος το κάνει αναγκαστικά υποκρίνεται. Διότι στην Ορθοδοξία, επαναλαμβάνω, υπάρχει ομολογία πίστεως. Αναντήρητα, αναντήρητα. Εγώ εξέτασα το τι σκέπτεται ο εαυτός μου για αυτά τα πράγματα. Το αντιμετωπίζει ναι. διαφορετικά. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Τι γίνεται τώρα, τι μας έκανε χθες ο κύριος Λεβέντης. Όπως γράφει, σήμερα, πολλά... όπως γράφει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης, είπε αυτά που δεν λέτε εσείς οι πολιτικοί και δεν γράφουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Πρώτα απ' όλα. Ναι. Χωρίσαμε πολύ, υπάρχει ένα πολύ έντονο φλερτ Λεβέντη ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Όταν στην επερώτηση της Νέας Δημοκρατίας για τη διαφορά υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, αισθάνεται ανάγκη ο κ. Λεβέντης να μπει στην Ολομέλεια ως αρχηγός κόμματος και να μιλήσει μόνο και μόνο για να κάνει το συνήγορο υπερασπίσεως του κ. Φλαμπουράρη, προφανώς η μεταξύ των σχέσεις είναι πολύ πιο στενές από ό,τι νομίζουμε. Ναι, αλλά και άρα το φλερτ δεν είναι μόνο από το Λεβέντη, είναι και από τον ΣΥΡΙΖΑ προς το Λεβέντη, έτσι. Φυσικά εννοείται ναι, και από ναι, τον κύριο Λεβέντη. Ναι, ναι. Άρα προφανώς εκεί υπάρχει ένα ειδήλιο. Τώρα, ο κύριος Λεβέντης, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δυσκολεύεται να πάει μόνος στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αισθάνεται ότι αν πάει μόνος στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που απέκτησε μετά από 30 χρόνια. Θα το χάσει. Απλά πράγματι. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν θέλει με κάποιο τρόπο να εμπλέξει αυτό και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα έδινα προσωπικά μεγαλύτερη βάση από αυτό, σε αυτά τα οποία είπε. Όνειρο του κύριου Λεβέντη να γίνει υπουργός, αλλά για να γίνει υπουργός και να αισθάνεται ότι θα καταστραφεί. Πρέπει να έχει και τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Αυτό είναι όλο. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα του κάνει τη χάρη, κύριε Πρωτοσάλτε. Δεν ναι. θα του κάνει τη χάρη. Ναι. Ας κάθε κύριε Λεβέντης εκεί να λιβανίζει το ΣΥΡΙΖΑ από το πρωί ως το βράδυ, η Νέα Δημοκρατία θα του κάνει τη χάρη. Διότι αυτό θα σημαίνει και την καταστροφή της Νέας Δημοκρατίας. Τα έχουμε αυτό δει τώρα. Αυτό θα σημαίνει εκτός όλων των άλλων ναι. ότι θα είχαμε αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή τη Χρυσή Αυγή, κύριε Πρωτοσάλτε. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω ποιο στην Ελλάδα θεωρεί καλή ιδέα να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση στη Χρυσή Αυγή. Εγώ δεν τη θεωρώ και πάρα πολύ καλή ιδέα, να σου την αλήθεια. Ναι. Θεωρώ λίγο επικίνδυνη. Και δεν σας κρύβω δε, δεν έχει κανένα λόγο Νέα Δημοκρατία και επί της ουσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τέτοια εποχή πέρσι, χθες, σαν χθες πέρσι, σαν χθες, έριξε την κυβέρνηση Σαμαρά, μην ψηφίζονται, μην υπερψηφίζονται στην πρόταση του Σταύρο Δήμα. Τώρα μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Πρωτοσάλτε, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή όλων μας, εάν ο κύριος Τσίπρας αντί. Με λαχτάρα να θέλει να αρπάξει την εξουσία ναι. εξέλεγε τον Δήμα. Κύριε Γεωργιάδη, πανοπιότυπος Δεκέμβριος. Αβεβαιότητα νιώθαμε τότε. Βέβαια υπάρχουν αγαπημένοι μας συμπολίτες οι οποίοι ένιωθαν ότι αναδύεται η ελπίδα. Εγώ τους αγαπώ όλους αυτούς. Δηλαδή το ξαναδηλώνω, αγαπώ. Αγαπώ, όπως θα το πω έτσι, με πολύ αγάπη αγαπώ. Και μπορώ να παρομοιάσω την φετινή περίοδο, δηλαδή τον φετινό Δεκέμβριο, πάλι με το πρόσημο το αβεβαιότης. Αβεβαιότης το 15, αβεβαιότης και το 16. Μακάρι, ναι, μακάρι εμείς... να γυρίσουν τα πράγματα και το εύχομαι ολόψυχα. Ναι. Εμείς αισθανόμασταν αβεβαιότητα και πέρσι, τέτοια εποχή, ναι. γιατί ξέραμε ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και αντιλαμβανόμασταν τις συνέπειες για τη χώρα. Ναι. Όμως, αλλά έπρεπε να το ζήσει όμως η κοινωνία, κύριε Γεωργιάδη, κατά την άποψή μου, έπρεπε να το ζήσει η κοινωνία. Όλο αυτό έπρεπε να το ζήσουμε. Κοιτάξτε, να σου πω ένα παράδειγμα. Τώρα ναι. διάβασα προχθές για τον νόμο που πέρασε ο κύριος Τσίπρας στο σύμφωνο συμβίωσης το έβαλε με την ποινικοποίηση του κλεισίματος των εθνικών οδών. Αυτή είναι μια. Με την αυστηροποίηση λέει, του πλαισίου. Αυτή είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβερνήσης που έγινε στα Μολοχτά με προφανή στόχο να προλάβει τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Ναι. Δηλαδή, όποιος κλείνει την εθνική οδό, είτε με τρακτέρ, είτε με τίποτα, θα συλλαμβάνεται και θα του κατάσχουν το τρακτέρ. Και το παρακόλληση κοινωνιών πάει και κάτι ακόμη, κύριε Γεωργιάδη, που να το, και να το σκεφτόσασταν, δεν θα μπορούσατε να το κάνετε. Όχι, αυτό πάει... λέω. Λέω, ναι. λέω ότι αν το έλεγε αυτό ο Σαμαράς και έφερε στη Βουλή ο Σαμαράς τέτοιο νόμο. Όχι μόνο ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και λοιπά. Ο Βενιζέλος ναι, ναι. φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Πρώτο θέμα συζήτηση 5 με. Εννοείται. Και αυτό κάτι άλλο θάβει αυτή, αυτό που πέρασε στα Μουλοχτά μέσα σε άλλο σχέδιο νόμου και τα λοιπά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, κάνει και κάτι άλλο. Τερματίζει και όλο εκείνο το κίνημα της μπουρδολογίας του «Δεν πληρώνω» που ναι. προκάλεσε πρόβλημα. Ο κύριος αναθεώρησε συμβάσεις με εργολάβους, ναι. ξαναστήθηκε το μηχανισμός είπε... από την αρχή και διάφορα τέτοια. Ναι. Το είπε πάρα πολύ ωραία. Είπε, ήταν κάποτε ένα κίνημα... που ήθελε να στείλει ένα μήνυμα. Το δεν πληρώνω. Ναι, ναι, ναι. Έστειλε τότε, λέει, το μήνυμα
Αλλά τώρα υπάρχει κράτος που λειτουργεί. Α, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Υπάρχει κράτος που λειτουργεί. Αυτό που φοβηθήκατε, που η αστική αντίληψη φοβήθηκε το 2008, όταν καταλήθηκε πλήρως το κράτος δια του κυρίου Προέδρου, νυν Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, τότε Υπουργού Εσωτερικών κτλ. Τότε που παρολίγο να φυγαδευτεί ο Πρωθυπουργός της χώρας. Παρολίγο να τον βγάλουν εκτός Αθηνών, για να μείνουμε εμείς οι υπόλοιποι τα γίδια μέσα και να καίγεται η πόλη. Αυτό λοιπόν, όχι, το 8 είναι πολύ εμβληματικό για την κατάρρευση της αστικής μας αντιλήψεως και του κράτους μας. Αυτό το κάνει σήμερα η αριστερά, κύριε Γεωργιάδη. Να τους χαιρόμαστε. Ομολογώ ότι αυτά ο κύριος Τσίπρας με έχει εντυπωσιάσει. Δηλαδή, η αριστερά μας καταδεικνύει τώρα, μας αποδεικνύει μάλλον, ότι υπάρχει κράτος, κύριε Γεωργιάδη. Υπάρχει κράτος που φοβηθήκατε εσείς οι δεξιοί ή οι Πασόκοι να πείτε, μα πιο βεβαίως πώς θα καταληθεί το κράτος, επειδή βγήκαν, πώς το λένε, κάποιοι έξω και λαιλατούν. Βεβαίως και υπάρχει κράτος. Δεν έχει υπάρξει ούτε μια φορά στη ζωή μου που έχω φοβηθεί να το πω αυτό. Αντιθέτως, πάντα το έλεγα. Απλώς ήμουν μειοψηφία. Τώρα βλέπω το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, είναι ένα βήμα μπρος. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα η ουσία όλη είναι να πάμε στις διακοπές μας, να γυρίσουμε όλοι σώοι υγιείς και καλά. Και την άλλη Κυριακή να βγάλουμε τον Κυριάκο πρόεδρο της Ελλάδας. Ναι. Εδώ ένας φίλος σας και φίλος μου εδώ, συνάδελφός μου, λέει: μισό λεπτό, κάτσε, μην φεύγει έτσι το θέμα. Ο κύριος Λεβεντής λέει: παιδιά, 3 χρόνια με τεχνοκράτες. Να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Πού είναι το άσχημο εδώ? Ναι, θέλω να είμαι σαφής αυτό. Παρόλο που για μένα ο Στουρνάρας ήταν λαμπρό παράδειγμα υπουργού οικονομικών και καλό παράδειγμα τεχνοκράτη που έκανε τη δουλειά του. Σε γενικές γραμμές έχω διαπιστώσει ότι οι τεχνοκράτες δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Χρειαζόμαστε πολιτικούς. Ο τεχνοκράτης δεν μπορεί. Δηλαδή, απεδείχθη όπου τους χρησιμοποιήσαμε, ώστε να ήταν η εξαίρεση. Ότι δεν μπορέσαν να κάνουν τη δουλειά. Αυτή είναι μια δουλειά για τους πολιτικούς. Και έκανε τη δουλειά ο Τζαμτζής με το. Έκανε τη δουλειά ο Δάνης Τζαμτζής και ο Τάδε Κασής. Έκαναν τη δουλειά, με συγχωρείς δηλαδή τώρα. Δεν έχει γίνει υπουργό ούτε ο ένα ούτε ο άλλο. Βουλευτές ήταν και με την καθοριστική του ψήφο είπαν καλά κρασά. Δεν έχει γίνει υπουργό ούτε ο ένα ούτε ο άλλο. Μην ξαναλέω τώρα ονόματα τεχνοκρατών. Δεν φύγω άνθρωπο. Εντάξει, βέβαια. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι όλοι. Δεν κάναν τη δουλειά. Δεν κάναν τη δουλειά. Δεν κάναν τη δουλειά. Ο Στουρνάρας ίσως τα κατάφερε γιατί έχει και πολιτική φλέβα. Ναι. Δηλαδή εσείς μου λέτε ότι αν πέσει η κυβέρνηση θα έρθει μια επόμενη κυβέρνηση η οποία θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι δεν θα μπορέσει η παρούσα κυβέρνηση. Είναι βέβαιο ότι δεν θα ψηφίσουν το ασφαλιστικό, την επιπλέον φορολόγηση των αγροτών και τη διαχείριση των κόκκινων δανείων στεγαστικών πρώτης κατοικίας. Είναι βέβαιο. Μπροστά η κυβέρνηση έχει βουνά. Βέβαια δεν είναι τίποτα στη ζωή. Εγώ με τους Σιριζέους, να είμαι ειλικρινής. Εάν μου λέτε πριν από ένα χρόνο θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ποινικοποίηση, παρακόλληση κοινωνιών και κλεισίματα των εθνικών οδών, θα σας έλεγα αυτό δεν γίνεται. Προκειμένου να μείνουν στην εξουσία, προκειμένου να μείνουν στο Μέγαρο Μαξίμου, ψηφίζουν τα πάντα. Αν κρατήσουν την καρέκλα, ψηφίζουν. Ναι, αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο, κύριε Γεωργιάδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρακόλληση. Και ναι, βρε παιδί μου, ναι, αλλά υπάρχει όμως και κάτι άλλο τώρα για να πάω στη Νέα Δημοκρατία. Όχι, αυτό είναι μια ερμηνεία. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Όχι, υπάρχει άλλη ερμηνεία. Ότι ο κύριος Τσίπρας κλείνει όσο πιο γρήγορα μπορεί προς το κέντρο για να δω τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία τώρα. Η παρακόλληση εθνικών οδών. Ναι. Δεν είναι κλείσιμο προς το κέντρο στην Ελλάδα. Τι είναι? Στα δεξιά. Όχι, είναι κλείσιμο προς αυτό που θέλει. Όχι. Διαφωνώ σε αυτό. Η παρακόλληση των συγκοινωνιών είναι. Αν μου επιτρέπετε, είναι η παρακόλληση συγκοινωνιών. Δεν είναι δεξιό. Όχι, είναι το αυτονόητο που θα έπρεπε να έχει μια κοινωνία για να λειτουργεί εύρυθμα. Ο νόμος που ψήφισε ο Τσίπρας προχθές, που το έβαλε στα μολοχτά σύμφωνο συμβίωση. Για να μπορεί να συλλαμβάνουν τους αγρότες να πάνε να κάνουν το ακινητοποιήσεις. Τώρα αυτό είναι αρχίζει να εδώ, είναι λαϊκισμός αυτό. Αυτό εγώ θα το έλεγα λαϊκισμό ευθέως θα το έλεγα. Μα γιατί το ψήφισε τώρα? Μα προφανώς γι' αυτό το έχει κάνει τώρα, συνασκευόμαστε. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Έπρεπε αυτός ο νόμος να υπάρχει και να είναι ενισχύει, κύριε Γεωργιάδη. Λέτε να τους ήρθε ξαφνικά χριστουγεννιάτικα. Μέσα στο σύμφωνο συμβίωσης. Να βάλουν αυτό το νόμο το για την παρακόλληση. Πρέπει όλα τα καταλαβαίνω. Αυτό είναι η ερμηνεία. Αυτό που μου λέτε είναι μια ερμηνεία. Όμως έπρεπε να έχουμε ενισχύει έναν τέτοιο νόμο, ναι ή όχι? Όχι, ο νόμος έπρεπε να υπάρχει. Α, μπράβο. Απλώς το νόμο αυτό σας λέω, όπως ψηφίσαμε προχθές του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρότεινα εγώ, θυμάμαι τον εαυτό μου, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, μετεπιτάσσω στη Βουλή και με λέγανε ακροδεξιό.
Αυτό πρέπει να σα εξηγήσω. Και αυτό το νόμο που πρότεινα εγώ και με λέγανε ακροδεξιό, το ψήφισε ο Τσίπρας. Δεν καταλαβαίνετε εδώ, υπάρχει. Έχουν τα πάνω κάτω, κυρία Πετροσάλτε. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουν τα πάνω κάτω. Τα πάνω κάτω ήρθαν, ότι τα πάνω κάτω ήρθαν γιατί δεν είχατε τόλμη εσείς, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, τα πάνω κάτω ήρθαν. Όχι, 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 διαφωνώ. Τα πάνω κάτω ήρθαν διότι. Διότι ναι, 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 και θα κλείσουμε. Διότι τα πάνω κάτω ήρθαν διότι φοβηθήκατε εσείς και διότι ο κύριος Σαμαράς έγινε λαϊκιστής χειρότερος από το πρωτότυπο. Κύριε Σαμαράς, μια χαρά τα έκανε ο κύριος Σαμαράς. Ότι μην πούμε στην κουβέντα τώρα πάλι τα ίδια, δεν μπορώ, βαριέμαι. Ναι, αλλά το 14 λαϊκίσε η κυβέρνηση και τελείωσε η ιστορία και πήγε ο κόσμος στο ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε στο γνήσιο λαϊκιστή. Ναι. Αν είχε εκλεγεί ο Σταύρος Δήμας. Αφήστε το τώρα, ναι. Δεν πειράζει. Άστο, τώρα πάει. Θα πάμε στο σήμερα. Στο ερώτημά σας, είναι σίγουρο ότι θα πέσει η κυβέρνηση στο ασφαλιστικό και στο χωρωτικό και στο... και στο... και στα κόκκινα δάνεια? Απαντώ, όχι, δεν είναι καθόλου σίγουρο. Μπορεί και να τα περάσει. Γιατί μπροστά στην καρέκλα αυτοί θα λέω ψηφίζουν τη μάνα του πατέρα του. Όχι, πώς θα ψηφίσουν οι Τροϊκανοί? Άμα του πει τώρα η Τρόικα, ο Γάιδαρος πετάει, θα ψηφίσουν. Ο Γάιδαρος πετάει. Θα βάλουμε και δύο τουρμπίνες. Γιατί το, αυτό που του συνέχει, αυτό που θέλουν πραγματικά στην ψυχή του είναι την εξουσία, τίποτα άλλο. Τώρα, αν δεν υπάρχουν και μερικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα έχουν ευαισθησίες παλιές αριστερές, και οι οποίοι θα αισθανθούν ότι έχουν πρόβλημα συνείδησης, θα σκεφτούν να μην ψηφίσουν κάτι γιατί πέρσι λέγανε ανάποδα, τι να σου πω, δεν το ξέρω. Αλλά ότι ο Τσίπρας θα ψηφίσει τη Βουλή ό,τι του πει η Τρόικα, μην έχει καμία. Έχω και άλλη μια ερώτηση και κλείνουμε. Έχω άλλη μια ερώτηση. Χθες έγινε με πολύ μεγάλη αντάρα από αυτά που είπε ο κύριος Λεβέντης και από την ερώτηση που του έκανα. Μάλιστα, πολλοί μου κάνανε παρατηρήσεις από το κόμμα σας γιατί τόλμησαν να του κάνουν τέτοια ερώτηση. Ότι δηλαδή ποιον προτιμά από τους δύο. Και αντί να μου πει εγώ δεν υπησέρχομαι στα Νέα Δημοκρατία, μου είπε εγώ θέλω τον Μεϊμαράκη. Πολλοί είπαν ότι λειτουργήσε προβοκατόρικα. Λέγοντας εγώ δεν μπορώ να ερμηνεύσω τον κύριο Λεβέντη. Ναι. Οφείλω όμως να σας πω ότι θεωρώ παντελώς απαράδεκτο, μα απαράδεκτο, πρόεδρος εταίρου κόμματος να εμπλέκεται σε μια εσωτερική διαδικασία ενός άλλου κόμματος. Φαντάζομαι να αρχίσω εγώ να λέω στα ραδιόφωνα, στα κανάλια που είμαι κάθε μέρα, ποιον προτιμώ να εκλεγεί εγώ στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ή ποιον προτιμώ να βάλει εκλογή τύπο ο κύριος Λεβέντης. Είναι αυτές τώρα σοβαρές συζητήσεις. Το κάθε κόμμα έχει την αυτονομία και την αυτοτέλειά του. Άμα θέλει ο κ. Λεβέντης να έχει άποψη για το ποιος θα είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, να αφήνει εγγραφή μέλος της Νέας Δημοκρατίας και να έχει άποψη. Ναι. Ήθελε όμως να πει ότι πίσω από όλα αυτά τα ενορχιστρώνει όλο ο κ. Καραμαλής. Αυτές είναι θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες ξέρετε ότι εγώ δεν τις ακολουθώ. Δεν μ' αρέσει η συνωμοσία γενικώς. Εμένα μ' αρέσουν οι ευθείες γραμμές. Έχω πει πολλές φορές. Αν θέλει να πει κάτι ο Καραμαλής, το λέει. Δεν χρειάζεται κανέναν Λεβέντη να τον ερμηνεύσει. Τον έχει ερμηνεύσει τον Καραμαλή τις τελευταίες εβδομάδες. Πότε ο Καμένος, πότε ο Λεβέντης. Πότε... σταματήστε, ρε παιδιά, αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο. Καλή χρονιά, εύχομαι. Καλή χρονιά με υγεία. Να πάνε όλα καλά με υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. 8 και 23, πρώτα λεπτά.